Τώρα επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είναι κοντά μας ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Γιώργος Κυριλίδης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Κυριλίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Να τα πούμε πριν από τις εκλογές και όλα. Νομίζω με τα εκλογικά δεν είχαμε την ευκαιρία τηλεοπτικά να συναντηθούμε. Η αυτοδιοίκηση συνεχίζει το έργο της και μάλιστα στο δικό σας το Δήμο, σε κεντρικό επίπεδο, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολιτικός σας αντίπαλος στις εκλογές που πέρασαν, έχει βάλει πλώρη για την καρδιά της αυτοδιοίκησης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, κύριε Κυριλίδη. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι για σας στο Δήμο μετά, μέσα στη διοίκηση? Κοιτάξτε, επί του παρόντος εμείς ψάχνουμε δήμαρχο. Λοιπόν, διότι αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές ξεκίνησε ουσιαστικά την προεκλογική του εκστρατεία. Η αλήθεια είναι δεν τον βλέπουμε τελευταία. Δημοτικά συμβούλια κάνετε? Κάνουμε, εντάξει, περισσότερα λείπει βέβαια, γιατί έχει το βλέμμα του στραμμένο προς σε αυτή την εκλογική διαδικασία που όντως κυνηγάει το μέγιστο αξίωμα στην αυτοδιοίκηση, δεν είναι λίγο πράγμα. Οπότε, διαβάζοντας και μια δήλωσή του προχθές ότι έγινε υποψήφιος δήμαρχος για να γίνει πρόεδρος στην ΚΕΔΕ, νομίζω ότι αυτό που λέει ότι ψάχνουμε δήμαρχο μπορεί μετά τις εκλογές της ΚΕΔΕ να γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένο. Τώρα, αυτά τα λέμε, η αλήθεια είναι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Στην ουσία όμως, κύριε Κυριλίδη, μπορεί να δημιουργηθεί θέμα στη λειτουργία ενός Δήμου? Προφανώς. Στα ζητήματα που τρέχουν, στο ποιος θα πάρει σοβαρές αποφάσεις αν προκύψουν για ένα Δήμο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι και το μοντέλο που περνάει ο κάθε δήμαρχος. Εμείς έχουμε ένα αρχικοκεντρικό μοντέλο, προσωποπαγές μοντέλο διοίκησης, με τον δήμαρχο πάνω απ' όλους και όλα. Το συγκεκριμένο μιλάω, δεν είναι δηλαδή ένα μοντέλο διοίκησης που πολλά πρόσωπα έχουν πολλές αρμοδιότητες και βγαίνουν μπροστά. Οπότε για μένα είναι δεδομένο ότι αν πάρει αυτό το αξίωμα θα υπάρξουν ζητήματα στη λειτουργία του Δήμου. Αντιμετωπίσατε θέματα μέχρι σήμερα στα Δημοτικά Συμβούλια? Όχι, γιατί είναι πολύ πρόσφατες οι εκλογές και η διοίκηση. Ήταν λίγες πόσες προηγήθηκαν? Ανέλαβε, δεν γίνανε και πολλές. Ουσιαστικά υπολειτουργούν λίγο τα πράγματα μέχρι να γίνουν οι εκλογές την άλλη εβδομάδα και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μετά. Mm-hmm. Εσάς σας κεντρίζει το ενδιαφέρον να συμμετέχετε σε αυτές τις εκλογές με κάποιον τρόπο, τη ΚΕΔΕ εννοώ? Ναι, έτσι κι αλλιώς ήμουνα και μέλος της συνέλευσης ΚΕΔΕ και στην προηγούμενη πενταετία και μέλος της Επιτροπής Θεσμών. Εμένα η αυτοδιοίκηση μου αρέσει και όχι μόνο στο Δήμο μου. Παρακολουθώ τα δρόμενα γενικότερα στην Ελλάδα. Έχω επαφές με αρκετούς συναδέλφους και στην παρούσα συγκυρία θα είμαι πάλι στην συνέλευση της ΚΕΔΕ την άλλη Πέμπτη. Εκλέχθηκα δηλαδή από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στις εκλογές που γίναν και θα είμαι και υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με τον συνδυασμό ριζοσπαστική αυτοδιοικητική πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Δήμαρχο της Λάρισας, τον κύριο Καλογιάννη. Mm-hmm. Κύριε Κυριλίδη, ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ τώρα, της Περιφερειακής Ένωσης, ο κ. Ιγνάτιος Χαϊδεζίδης, επίσης είπε ότι, και μάλιστα πριν γίνει το Προεδρείο, μίλησε για ένα ενωτικό Προεδρείο και φυσικά για μια ενωτική ΠΕΔ που ούτως ή άλλως έχει να διαχειριστεί κοινά προβλήματα, να αντιμετωπίσει κοινά ζητήματα και να θέσει κοινά οράματα. Τι συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη από έναν δήμαρχο που επίσης εκλέγεται πάρα πολλά χρόνια και τη χάνει της αποδοχής των δημοτών του? Νομίζω θα δείξει η πορεία του τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει, είναι ένας δήμαρχος τον οποίον εκτιμώ και τον σέβομαι και το προφίλ το οποίο περνάει είναι γενικά ήπιος σαν άνθρωπος, συζητήσιμος. Νομίζω ότι υπάρχουν οι προδιαγραφές προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο είπε. Το Προεδρείο συγκροτήθηκε ήδη και Εκτελεστική Επιτροπή, μετέχουν όλες οι παρατάξεις. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει, διότι τα προβλήματα είναι κοινά, όλους μας εκπροσωπούν εκεί πέρα, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το κλίμα της ενότητας, ας πούμε, και στην ΚΕΔΕ ακόμα. Βέβαια, στην ΚΕΔΕ στο παρελθόν είδαμε και συγκρουσιακές καταστάσεις και διαφοροποίηση απόψεων και κάποιες στιγμές μπήκε και μπαίνει το θέμα το αν κεντρικά εκπροσωπούνται οι Δήμοι των μεγάλων πόλεων ή αν βγαίνει προς τα έξω και η φωνή της περιφέρειας και των μικρότερων δήμων τα προβλήματα. Και τελικά
Ποιος παίρνει αποφάσεις που υπερασπίζονται πραγματικά το μέλλον της αυτοδιοίκησης στην ΚΕΔΕ? Έχουν τεθεί τέτοια θέματα στο παρελθόν? Ναι, και, και στα συνέδριά μας τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά εκεί όμως ακούγονται όλες οι φωνές και στις επιτροπές που λειτουργούσαν επί Πατούλη, η αλήθεια είναι. Ανά 2-3 μήνες συνεδριάζαμε. Και επειδή ακριβώς. Τώρα το λέτε αυτό με μια δόση έκπληξης, κύριε Κυριλή. Δηλαδή, το συνήθες δεν είναι να συνεδριάζουν οι επιτροπές? Όχι, γιατί παλαιότερα νομίζω κάποιες επιτροπές συνεδριάζανε αραιά, πολύ πιο αραιά από ότι. Τουλάχιστον όσο εγώ είμαι και είδα, έτσι. Δηλαδή, καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία. Πάντως οι φωνές αυτές ακούγονται και οι συνάδελφοι ακούγονται. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται ενιαία. Δεν κοιτάζει ο καθένας δηλαδή το Δήμο του και δεν ασχολείται με τα προβλήματα άλλων Δήμων, είτε των νησιωτικών είτε των ορεινών. Αυτό έδειξε η προηγούμενη διοίκηση και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει και με την επόμενη διοίκηση. Το ζήτημα βέβαια είναι κατά πόσο η κεντρική εξουσία ακούει και λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Έτσι, γιατί αυτά αναδεικνύονται από τα συνεδριά μας και νομίζω τίθενται συνεντάξεις που γίνονται και συνεδριάσεις. Mm-hmm. Παρότι πρόσκειται κάποιες φορές στην κεντρική εξουσία, οι παρατάξεις που είναι στα πράγματα και διοικούν έρχονται σε σύγκρουση με την κεντρική εξουσία και τα υπουργεία. Ο κύριος Κατεζήτας, ας πούμε, όταν μίλησε για τα αποθεματικά των Δήμων και τι θα γίνει με αυτό το θέμα από εδώ και πέρα, είπε ότι δεν υπάρχει δισταγμός, σε καμία περίπτωση συγκρούμαστε. Είναι κάτι που διεκδικούμε να αλλάξει και θέλουμε να αλλάξει, ανεξάρτητα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση και ποιος είναι ο υπουργός απέναντί μας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ειδικά για αυτό το θέμα υπάρχει μια ενιαία στάση. Εκφράστηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν με τη μία κυβέρνηση λες το Α, με την άλλη να πεις το Β. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Υπάρχει αυτό το κλίμα γενικά. Όταν, ας πούμε, η αυτοδιοίκηση αισθάνεται ότι θίγεται σε κάποια ζητήματα, τότε μπορεί πραγματικά και έχει φωνή. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και στην προσεχή θητεία. Στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, ποια θέματα θίγουν αυτή τη στιγμή την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, κύριε Κυριλίδη? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον της αυτοδιοίκησης? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε υπάρχουν ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά με τους πόρους. Εμείς πάντοτε φωνάζαμε ότι δεν έχουμε ικανούς πόρους, ενώ αντιθέτως μας μεταθέτουν συνεχώς αρμοδιότητες. Αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα παρακρατηθέντα. Έτσι, χρόνιο ζήτημα, από τότε που σχεδόν άρχισα να ασχολούμαι εγώ με την αυτοδιοίκηση, αυτό το ακούω. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν λύνονται ποτέ, συνεχώς διαιωνίζονται. Κάποια στιγμή νομίζω θα πρέπει όλα αυτά εδώ να αρχίζουν σιγά σιγά να επιλύονται, να προχωράμε παρακάτω. Αυτό βέβαια είναι θέμα της κεντρικής εξουσίας. Το περίεργο είναι ότι ανεξάρτητα το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, αυτά τα ζητήματα εξακολουθούν να υφίστανται. Συνήθως αυτός ο οποίος είναι αντιπολίτευση έχει κάποιες θέσεις πιο φιλαπροσκύμενες προς την αυτοδιοίκηση, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση ξαφνικά τα ξεχνάει όλα αυτά. Εμείς θέλουμε μία συνέπεια, θέλουμε συνομιλητές που να μας ακούν και προφανώς θέλουμε και ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα ζητήματα τα χρόνια θα τα βάλουν σε έναν δρόμο για να επιληθούν. Πάντως η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων μπορεί να αλλάξει και το αυτοδιοικητικό προφίλ σε προφίλ διακυβέρνησης. Αυτό τουλάχιστον που πρεσβεύει ο δεύτερος βαθμός αυτή τη στιγμή, η περιφέρεια. Γιατί έχουμε τον κύριο Τζικώστα να μιλά για μια, ως πρόεδρος πλέον της ΕΜΠΕ, να μιλά για μια όχι περιφερειακή διοίκηση, αυτοδιοίκηση, για μια περιφερειακή διακυβέρνηση. Αν αυτό το πάρουμε και το μεταφέρουμε στους Δήμους, νομίζω ότι χωρίς πόρους είναι πάρα πολύ μακριά ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης από κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε. Χωρίς οικονομική αυτοτέλεια. Οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό. Γίνεται βέβαια στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εκείνη είναι πάρα πολύ μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Θέλει και υποδομή. Θέλει υπαλλήλους. Εδώ ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε υπαλλήλους. Με τους εποχικούς υπαλλήλους και με όλα αυτά τα φαινόμενα δεν μπορούν να βρεθούν τέτοιες λύσεις. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να έχουμε έναν μηχανισμό τέτοιον και υποδομές τέτοιες στους Δήμους και τα κονδύλια για να μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Στο δικό σας το Δήμο τι συμβαίνει αυτό το διάστημα, κύριε Κυριλίδη, και ποιες είναι κατά τη δική σας γνώμη οι ανάγκες? Τα πράγματα τρέχουν ούτως ή άλλως, πέρα από το τι συμβαίνει στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Ναι, ναι. Τα πράγματα σε ένα Δήμο τρέχουν. Θα ξεκινήσω από το πιο
πρόσφατο, γιατί προχθές είχαμε μία συγκέντρωση με μία πρωτοβουλία που πήρε η αντίστοιχη επιτροπή του Δήμου με τους καταστηματάρχες της περιοχής για την αγορά του Δήμου, ένα θέμα το οποίο μας καίει, ένα θέμα όμως για το οποίο ουδέποτε πήραν σχετικές πρωτοβουλίες. Τώρα έγινε μια τέτοια συνάντηση, υπόθηκαν κάποια πράγματα, είναι πράγματα τα οποία τα λέμε και εμείς χρόνια, δυστυχώς δεν λύνονται, αλλά το θέμα της αγοράς πραγματικά επιζητεί άμεσες λύσεις, λύσεις στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, γιατί ακούστηκαν και πράγματα που πραγματικά θυμίζουν άλλες εποχές και τριτοκοσμικές συνθήκες. Από τον εμπορικό κόσμο, ακούστηκαν. Ναι, από τον εμπορικό κόσμο, για το φωτισμό, για τα πεζοδρόμια, για τις ράμπες, ύπαρξη τροκτικών, δηλαδή θέματα τα οποία... Ποντίκια στους δρόμους, κύριε Κυριλέτη. Ναι, το είπανε αρκετοί καταστηματάρχες αυτό. Το είχαμε θίξει κι εμείς, σαν παράταξη αυτό, έτσι. Ότι βγαίνουν τα ποντίκια στους δρόμους. Γιατί κι εμείς αυτούς τους ανθρώπους ακούμε, δεν λέμε πράγματα τα οποία τα φανταζόμαστε. Το θέμα είναι ποιος μας ακούει όμως. Έτσι, γιατί φωνάζουμε για τέτοια θέματα και στο παρελθόν και τώρα, αλλά δυστυχώς έχουμε μια διοίκηση η οποία δεν ακούει και μια διοίκηση η οποία θεωρεί ότι όλα είναι λυμένα ή βρίσκονται σε ένα τέτοιο στάδιο που δεν επιδέχονται επεμβάσεις. Τουλάχιστον αφού δεν ακούει εμάς, ας ακούσει τους ίδιους τους ανθρώπους, τους ίδιους τους πολίτες. Έτσι. Οι οποίοι βέβαια και αυτοί όμως θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε κάποια ζητήματα. Εγώ έκανα μια τοποθέτηση προχθές και τους τα είπα. Υπάρχει εμπορικός σύλλογος οργανωμένος? Όχι, δεν υπάρχει. Και ένα θέμα το οποίο έθιξα είναι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είναι εύκολο να βάζει στο κάδρο ότι είναι εκάστοτε διοίκηση και για μας είναι πανεύκολο και να λέμε φταίτε για όλα. Το δύσκολο είναι όμως να μπαίνεις και εσύ μπροστά, δίπλα, να συμμετέχεις και να συμβάλλεις και εσύ με την δική σου φωνή στην επίλυση των ζητημάτων. Σε ποια υπάρχουν τα πιο σοβαρά προβλήματα? Ποιοι άνθρωποι ήρθαν και σας βρήκαν, ποιοι εκπρόσωποι? Ήταν μια συγκέντρωση η οποία ήταν ανοιχτή προς όλους τους καταστηματάρχες. Ναι. Αλλά στο δυστυχώς σύνολο, στο σύνολο. Καταστηματάρχες. Στο, αυτή έγινε για τους αμπελόκηπους. Την άλλη εβδομάδα γίνεται για την Μενεμένη. Ναι. Αυτά που αναφέρετε αφορούν τους αμπελόκηπους, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θεωρώ ότι εκεί θα ακουστούν ακόμα χειρότερα πράγματα. Εγώ δυστυχώς δεν θα είμαι, γιατί θα είμαι στην Αθήνα. Στη Μενεμένη είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα και πιο έντονα τα παράπονα. Τώρα θα μου πει κάποιος, και ενώ υπάρχουν αυτά τα παράπονα και αυτή η εικόνα, πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα και άλλη συζήτηση. Των δημοτικών εκλογών το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί πολλές φορές και στα συμβούλια που λέμε κάποια πράγματα, σου δίνουν την απάντηση ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Εμείς όλα αυτά τα οποία λέγαμε και εδώ στο σταθμό που έχω πει κάποια πράγματα, τα δείξαμε και με φωτογραφίες και με στοιχεία συγκεκριμένα. Δεν ήταν λόγια τα οποία τα φανταστήκαμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφού αυτό ήταν το αποτέλεσμα, εμείς επιζητούμε και θα πιέσουμε για να δοθούν λύσεις και σε αυτά τα ζητήματα και στο κυκλοφοριακό, το οποίο υφίσταται σαν θέμα, είναι μεγάλο θέμα, στο κέντρο του Δήμου κιόλας. Πριν πάμε λίγο στο κυκλοφοριακό, να ρωτήσω για αυτό που αναφέρατε τώρα για τα καταστήματα. Ο Δήμος πώς μπορεί να παρέμβει, κύριε Κυριλίδη, στο να λύσει προβλήματα αυτών των ανθρώπων, αυτής της τάξης? Ναι. Αυτά που σας είπα προηγουμένως είναι καθαρά θέματα του Δήμου. Θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Ηλεκτροφωτισμός. Και ο φωτισμός, ειδικά ο φωτισμός στους εμπορικούς δρόμους, όχι τους κεντρικούς. Έτσι. Εκεί υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Το έχουμε θίξει αυτό. Το θέμα, ας πούμε, με τις ράμπες. Και αυτό το έχουμε θίξει με φωτογραφίες συγκεκριμένες. Και στα πεζοδρόμια. Και αυτό το έχουμε θίξει χρόνια. Είναι κατεδομημένες, εννοείται? Ή δεν υπάρχουν ράμπες? Δεν είναι σωστά δομημένες. Θέλουν ανακατασκευή. Ναι. Περισσότερες εξ αυτών. Ναι. Ήδη έχουμε πολλά ατυχήματα. Ακόμα και η κίνηση και για τις μητέρες με τα καρότσια και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι δύσκολη. Αυτό δηλαδή που φαίνεται από πίσω μου είναι ζητούμενο στο Δήμο μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή θα τη δούμε και θα τη λύσουμε επιτέλους μετά από 17 χρόνια ή δεν θα τη δούμε και θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μετά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Το ζήτημα, ας πούμε, του πάρκιν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορεί μια αγορά να αναπτυχθεί εάν δεν λύσουμε τέτοια ζητήματα. Τώρα κάποιος... από μικρά έως πολύ μεγαλύτερα τεχνικά έργα που απαιτούνται για να λυθούν αυτά τα θέματα, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Γιατί κάποιος θα μου πει δεν μπορεί το υπόγειο πάρκινα στο οικόπεδο Φιλίππου, χρόνια τώρα το οποίο το λέμε, να γίνει αύριο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να δρομολογηθεί. Αυτό λέμε.
Αυτό φωνάζουμε εδώ και χρόνια, ότι πρέπει να δρομολογηθεί αυτό το σοβαρό ζήτημα. Έτσι όπως και άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Για άλλα βέβαια, για τα πολιτιστικά, για τα αθλητικά κλπ. Ο κύριος δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Κυρίζογλου, έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη όσον αφορά την πολιτιστική εικόνα του Δήμου προς τα έξω, τι προσφέρει στον πολιτισμό. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά επικοινωνιακά στοιχεία, θα λέγαμε. Η επιτυχία των εκδηλώσεων κρίνεται για μένα από την προσέλευση. Έτσι. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι κυρίως της μέσης και τρίτης ηλικίας. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν πλαισιώσει αυτές εδώ τις εκδηλώσεις και μάλιστα αυτό τέθηκε ενώπιον του αρμόδιου αντιδημάρχου προχθές αυτή τη συνάντηση, ο οποίος είπε τώρα ότι υιοθετούμε πλέον αυτήν εδώ την κριτική και πλέον παίρνουμε άλλα μέτρα όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι και εξήγηλε κιόλας και μια συναυλία που πρόκειται να γίνει με τους Ονειράμα εν όψη των εορτών. Στο πλαίσιο αυτό. Τις αλλαγές του προσανατολισμού, δηλαδή. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς το φωνάζουμε χρόνια ότι πρέπει αυτό να γίνει. Και μάλιστα συνδυάζεται άμεσα με την αγορά, γιατί αν δεν υπάρχει νεολαία και ζωντάνια στο κέντρο του Δήμου, πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά. Δεν μπορεί αυτές οι ηλικίες, οι μεγάλες ηλικίες, να τροφοδοτήσουν την αγορά. Σε αυτή την κατεύθυνση είχαμε προτείνει και είμαστε οι μόνοι που το υπερασπιζόμαστε και το υποστηρίζουμε στεναρά την πεζοδρόμηση της οδού Χαλκίδη και μια ανάπλαση ευρύτερη της πλατείας. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για μας. Δήμος που να μην έχει πεζόδρομο, να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορήσει και να δώσει, να τροφοδοτήσει όλο αυτό και την αγορά, αλλά και τον κόσμο ο οποίος θέλει να κατέβει με τα παιδιά του στο κέντρο. Είναι σύμφωνοι οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου με τις πεζοδρομήσεις, με την πεζοδρόμηση αυτή, εδώ... γιατί συνήθως εδώ οι απόψεις διήστανται λίγο, κύριε Κυριλίδη. Ναι, δεν θέλουν όλοι τους πεζόδρομους. Κοιτάξτε, έγινε μία διαβούλευση, αν μπορώ να την πω έτσι, mm-hmm. όπου εμφανίστηκαν 5-6 άνθρωποι εκεί της περιοχής. Τώρα δεν ξέρω τι είδους διαβούλευση είναι αυτή, δηλαδή αιρετήμασταν πιο πολλοί από τους... Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Εδώ για μένα θα έπρεπε να γίνει ένα δημοψήφισμα τοπικό σε όλη την έκταση του Δήμου. Όλοι οι δημότες θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε αυτό εδώ το ζήτημα. Ναι, ποιος θα αναλάβει έτσι. Να τους ευαισθητοποιήσει όμως για αυτή τη συμμετοχική διαδικασία. Ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος σε άλλα θέματα δίνει μεγάλη έκταση και άλλα εκεί που δεν θέλει προφανώς δίνει μικρότερη. Καταρχάς είναι ευαισθητοποιημένη κάτι. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, ναι, γιατί είναι σημαντικό, διότι η πρόταση και η επιλογή τελικά της Δημοτικής Αρχής ήταν να γίνει μια μονοδρόμηση. Η μονοδρόμηση. Στην συγκεκριμένη οδού που αναφέρατε. Ναι, η μονοδρόμηση θα λύσει το κυκλοφοριακό, αλλά δεν θα δώσει λύση σε όλα τα άλλα ζητήματα. Γι' αυτό υποστηρίζουμε εμείς αυτήν εδώ την λύση της πεζοδρόμησης. Ούτε και στη στάθμευση θα δώσει λύση. Όχι βέβαια. Στην έλλειψη των χώρων στάθμευσης. Όχι βέβαια. Αλλά και από την άλλη και ο πεζόδρομος δεν ξέρω αν θα δώσει λύση, κύριε Κυριλίδη. Όχι. Αν δεν επιτέλους δρομολογηθεί αυτό εδώ το πάρκινγκ, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις και άλλες δυνατότητες. Κάποια ελεύθερα οικόπεδα έχουν διαμορφωθεί, έστω και αργά. Έτσι διαμορφώθηκαν, αλλά δεν μπορούν να δώσουν τη λύση. Ούτε καλά-καλά για εμάς που εργαζόμαστε ή μένουμε εκεί. Όχι για ποδηλατόδρομο έχετε, δίκτυο τέτοιο υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ποδηλάτες στο Δήμο σας? Βεβαίως. Εκδηλώνεται, ενδιαφέρον δηλαδή από ποδηλάτες να κινηθούν με τα ποδήλατά τους. Φυσικά. Είναι υπάρχει. Μια λύση στην κίνηση των οχημάτων, ναι, και στο κυκλοφοριακό του. Είναι, αλλά σίγουρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ένα διαδημοτικό θέμα που αφορά και ευρύτερα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει ένας Δήμος τέτοιες λωρίδες και ο άλλος να μην έχει. Ή θα έχουν όλοι σε ένα ενιαίο δίκτυο. Σίγουρα, ναι. Αυτοί που γεννιάζουν άμεσα, σίγουρα, ναι. Θα ήταν ένα πολύ ωραίο αντικείμενο μιας ευρύτερης σύσκεψης αυτό εδώ, το να γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός για ποδηλατόδρομους. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Και γενικά σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχουν συνεργασίες. Ας πούμε και στο κομμάτι της εγκληματικότητας, έτσι, που εμάς μας καίει εκεί λόγω του Αγίου Νεκταρίου, Ενδροποτάμου. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Να μαζευτούν όλοι σε ένα τραπέζι, όλοι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι, να πάρουν αποφάσεις υλοποιήσιμες και όχι να κάνουμε ένα πυροτέχνημα και μετά να εξαφανιστούμε. Σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει πρόοδος, δυστυχώς. Εσείς ως παράταξη προεκλογικά είχατε κάνει επαφές με τις αστυνομικές αρχές για αυτό το θέμα της εγκληματικότητας, κύριε Κυριλίδη? Ναι, και έχω επισκεφθεί και προσωπικά παλαιότερα. Βέβαια, αυτό το κομμάτι του Δεντροποτάμου είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι κατά κοινή δύσκολο. Ομολογία. Δεν είναι. Είναι ατυχία για το δικό σας Δήμο που καλείστε εσείς να το διαχειριστείτε, γιατί νομίζω ότι όλη η Θεσσαλονίκη το θεωρεί δύσκολο κομμάτι. Ναι.
Αλλά και τελικά όμως την πορεία μας την προδιαγράφουμε με τα δύσκολα, όχι με τα εύκολα. Εδώ φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε αυτονόητα πράγματα και να υπάρχουν επιφημίες γι' αυτό. Δηλαδή το θέμα της καθαριότητας, ας πούμε, που επιφημούν πολλοί τον Δήμαρχο, είναι ένα αυτονόητο θέμα το οποίο το πληρώνει ο πολίτης. Εν τούτης, επειδή σε άλλους Δήμους, ας πούμε, δεν το βλέπουμε, καταλαβαίνετε αμέσως πώς λειτουργεί. Εμείς δεν συζητάμε και δεν ασχολούμαστε με τα αυτονόητα. Αυτά τα θεωρούμε δεδομένα. Και έτσι λέγαμε πάντα. Εμείς κοιτάμε αυτά τα ζητήματα και τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε. Διότι θα μου πει κανείς, μόνος σου προφανώς δεν μπορείς να το λύσεις. Είναι και θέμα και της κυβέρνησης και της βούλησης κυβερνητικής κατεξοχήν, της αστυνομίας, αλλά και όλων των όμορων Δήμων τελικά. Γιατί όλοι αυτοί που μπαίνουν ή βγαίνουν εκεί μέσα δεν είναι όλοι από την περιοχή προφανώς, από αλλού είναι. Και σίγουρα επηρεάζονται οι όμοροι, έχετε δίκιο σε αυτό. Φυσικά. Κύριε Κυριλή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μετά τις εκλογές θα μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα, θα έχουν και αποτελέσματα από την ΚΕΔΕ και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και πολλά περισσότερα σε μια επόμενη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς αυτή τη διαδικασία της ερχόμενης Πέμπτης. Και σε εσάς. Ναι, είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Θα δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά με ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 με το Σάκη Μόσχη, στις 8.30 νωρίτερα οι αναλύσεις. Εμείς και πάλι τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, θα είμαστε κοντά στις 5.30. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.